κύριος Βαλεντίνος Δημητρίου, ο ψήφιος με την ΕΔΕ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Είμαι από τον Άγιον Αθανάσιον, στη Λεμεσό. Είμαι επιχειρηματίας εργολάβος και σαν νέος 35 χρονών. Είμαστε απαγοητευμένοι με το σύστημα και τη διαφθορά που γίνεται, γιατί εμείς οι νέοι είμαστε το μέλλον του τόπου μας, το οποίο καθορίζεται και από τις νέες γενιές. Λοιπόν, και θέλουμε κάτι καινούριο και διαφορετικό για να φύγει η διαφθορά η οποία μαστίζεται στον τόπο μας, με όραμα κάτι καλύτερο για τα παιδιά μας. Είναι εύκολο αυτό? Πόσο εύκολο είναι να νικήσουμε το σύστημα και πόσο εύκολο να μπουν νέοι άνθρωποι στην πολιτική, που εν πάση περιπτώσει όλα τα κόμματα λίγο πολύ είναι μέρος αυτού του πολιτικού κατεστημένου. Μάλιστα, σωστά. Εμείς δεν γεννηθήκαμε τώρα για να αλλάξουμε την πολιτική, δεν είμαστε οι αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι ειδικοί ασχολούνται επί χρόνια σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, εμείς είμαστε υποψήφοι για να σταθούμε δίπλα στον πολίτη, τον οποίο νιώθει αδικημένος και αδύναμος προς τα συμφέροντα του, στον οποίο ψηφίζει τους πολιτικούς, τους βουλευτές ίσως, για τα δικαιώματα του και να νιώθει ασφάλεια προς την καθημερινότητα και στη ζωή του, ενώ γίνεται το αντίθετο μέχρι τώρα και νιώθει αδικημένος. Δεν γίνεται να ψηφίζουμε τους πολιτικούς και αντί να μας βοηθάνε να νιώθουμε ασφάλεια, να τρώνε από πάνω μας. Είναι σωστό το πράγμα. Και έτσι αλλάζει και η ιδέα και η συμπεριφορά των νέων προς τους πολιτικούς. Εσείς πώς αποφασίσατε, κύριε Δημητρίου, να μπείτε στην πολιτική? Έχετε την επιχείρησή σας. Έχετε τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείστε. Είναι εύκολο να λειτουργείτε δύο εκκλησίες σε περίπτωση που θα εκλεγείτε? Είστε έτοιμος να εγκαταλείψετε την ασφάλεια ενδεχομένως που σας προσφέρει ο τομέας μέσα στον οποίο δραστηριοποιείστε? Ναι, είναι εύκολο λοιπόν να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία? Σίγουρα δεν είναι εύκολο, όπως και οι υπόλοιποι υποψήφοι έχουν και άλλα επαγγέλματα στους δικούς τους τομέες. Λοιπόν, εγώ το τόνισα και το λέω ότι εγώ είμαι δίπλα στις φτωχές οικογένειες, όχι οι οποίες οικογένειες θέλουν τα κοντίκια ή τη βοήθεια από την κυβέρνηση και είναι τσεμπέλιες και δεν δουλεύουν και λέουν αφού παίρνουμε το επίδομα γιατί πάω να δουλέψω με πιο λίγο μισθό. Εγώ είπα ότι ένα μεγάλο μέρος, αν εγώ βουλευτής, θα το δώσω σε φτωχές οικογένειες οι οποίες το έχουν πραγματικά ανάγκη και δεν δικαιούνται λόγω διαφόρων καταστάσεων από την κυβέρνηση επιδόματα, και έτσι ώστε αν εκλεγώ μπορώ να δώσω και νέες θέσεις στην εταιρεία μου, στην εργασία μου, σε νέους οι οποίοι σπούδασαν και δεν έχουν κάποιον εισάξιον της σπουδής του σε επάγγελμα. Γιατί βλέπουμε διάφορους νεαρούς όπως και εμείς που σπούδασαν και δεν έχουν την εργασία την οποία σπούδασαν και είναι αδικία και κρίμα. Εδώ φταίει και ίσως και το Υπουργείο Παιδείας, γιατί δίνει καινούργιες θέσεις οι οποίες ξέρουν ότι δεν έχουν ευκαιρία να δουλέψουν οι νέοι μας, εμείς οι νέοι. Γιατί είναι σωστό, έτσι πιστεύω, προς τη δική μου γνώμη. Μάλιστα. Και προς τη δική μου σκοπιά την οποία τα βλέπουμε. Μάλιστα. Κύριε Δημητρίου, διεκδικείτε στη Λεμεσό, σωστά? Μάλιστα, ναι, πολύ σωστά. Εγώ εστιάζομαι στον απλό πολίτη, στον πολίτη ο οποίος χρειάζεται πραγματική βοήθεια και νιώθει αδικημένος, στους φτωχούς, ταλαιπωρημένους ανθρώπους, και προς το συμφέρον του πολίτη, και γι' αυτόν εξίσου έχω τη δική μου εταιρεία, την οποία, όπως μου αναφέρατε πριν, Παπάς που λειτουργά δύο εκκλησίες, είναι ώστε ότι για το λάδωμα και τη διαφθορά αυτό που γίνεται. Πάντως, έτσι για να χαλαρώσουμε και λίγο, την εμφάνιση του παπά, λίγο πολύ από ό,τι βλέπουμε στη φωτογραφία, την έχετε. Ναι, είναι η νέα γενιά.
Η νέα γενιά, ναι. Έτσι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ναι, εγώ... Ολοκληρώστε, ναι, ολοκληρώστε. Και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει και ο ρατσισμός. Σωστά. Αυτό είναι ο ρατσισμός. Την εμφάνιση είναι όπως και ένα βιβλίο, δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις και να δεις το περιεχόμενο από το εξώφυλλο. Από την εμφάνιση. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και εγώ θα αυτό, ναι, και αυτόν πρέπει να εστιαστούμε στις ενέργειες και στις σωστές πράξεις προς τον πολίτη, γενικά της Κύπρου και όχι μόνο της Λεμεσού, και να σταθούμε δίπλα του που νιώθει αδικημένος και απογοητευμένος προς πολιτικούς. Γι' αυτό πρέπει να πούμε νέοι, νέα γενιά, οι οποίοι έχουμε παιδιά, οι οποίοι είναι το μέλλον του τόπου μας.